περάσω στο καλησπέρα σας, να συστηθώ. Είμαι η Ελπίδα Κόκκοτα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή, στην ηλικία των 26 χρονών, ήρθε η μητέρα μου και μου είπε, Ελπίδα, δεν μπορούμε να κάνουμε δύο μεγάλα πράγματα, αλλά μπορώ να σου προσφέρω ή ένα σπίτι ή ένα μεταπτυχιακό. Και έτσι επέλεξα το μεταπτυχιακό και βρέθηκα στη Βοστόνη να κάνω MBA, όπου εκεί είχα την μεγάλη τύχη ζωής να γνωρίσω τον Μοχάμεντ Γιούνις, που έχει πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Με λίγο θράσος και λίγο αγάπη του ζήτησα να γίνει μέντορας μου και αυτός δέχτηκε. Έτσι και τον ακολούθησα σε πολλά ταξίδια και σε πολλές συναντήσεις, μάθαινα από εκείνον και άκουγα πολλά. Και μια μέρα μετά από 6 μήνες μου είπε, Ελπίδα, πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Δεν ήξερα πολύ καλά τι ήταν, δεν ήμουν πολύ σίγουρη. Αυτό που ήξερα ήταν ότι είχε να κάνει με τις γυναίκες και ήθελα να δω όλες τις γυναίκες να έχουν ευκαιρίες μπροστά τους, να σπάνε τα στερεότυπα, να γίνονται αυτό που θέλουν, να αρωματίζονται την αλλαγή μέσα τους και να την κάνουν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν άφησα τη ζωή μου στη Βοστόνη, τη δουλειά μου εκεί και μετακόμισα στην Τιχουάνα του Μεξικού, στην οριακή πόλη. Αν την γκουγκλάρετε θα δείτε ότι είναι μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, βρήκα κάπως το κουράγιο μου και πιο νέα και πιο ανατρεπτική και πήγα εκεί και ξεκίνησα να ψάχνω τι είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Ξεκίνησα λοιπόν να ενδυναμώνω γυναίκες, ενδυνάμωσα 2 γυναίκες, κάναμε μαθήματα επιχειρηματικότητας, οι 2 γυναίκες γίνανε 60, οι 60 γίνανε 500 μέσα σε 6 μήνες και εκεί είπα ότι μάλλον αυτό είναι η πορεία της ζωής μου, ας το προσπαθήσω. Το 2015, μετά από περίπου 2 χρόνια, κάνα μια επίσημη δέσμευση στο Ίδρυμα Κλίντον ότι θα στηρίξω 5.000 γυναίκες. Αυτό ήταν το δικό μου όραμα τότε. Στο μεταξύ, από τις 505.000 γυναίκες, είχε πολλές θυσίες, πολλές δυσκολίες, πολλές χαρές. Μια κανονική ζωή που τα έχει όλα, αλλά το όραμα στεκόταν πάντα ψηλά. Και πράγματι, οι 5.000 γυναίκες γίνανε πραγματικότητα σε 16 χώρες στον κόσμο. Το 2019 ολοκληρώσαμε αυτό το στόχο, 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία που είχαμε θέσει ως στόχο. Και βάλαμε το επόμενο βήμα. Μας βρήκε ο COVID και όλες αυτές οι δυσκολίες. Και ταυτόχρονα με βρήκε και μια πολύ, πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή. Πάτησα κατά λάθος αυτό. Συγγνώμη. Έχασα τη μητέρα μου πριν 1 χρόνο από καρκίνο στο πάγκρεας. Και το λέω αυτό γιατί παρότι τις δυσκολίες, παρότι η ζωή που μπορεί να μας παίρνει και να μας πετάει στα βράχια, μπορούμε να συνεχίζουμε να ερωτηματιζόμαστε. Μπορούμε να κοιτάμε μπροστά, μπορούμε να βλέπουμε την αλλαγή μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο να τη φέρουμε στην πραγματικότητα, αλλά έτσι λίγο σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς τουλάχιστον εγώ αντιμετωπίζω την αλλαγή και πώς την οραματίζομαι και πώς την κάνω πραγματικότητα. Ο επόμενος μας στόχος είναι 5 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2030 και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε και να εκπαιδεύσουμε 31.000 γυναίκες ανά τον κόσμο. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη μου ομιλία μετά από 2 χρόνια, μετά από όλη αυτή τη συνθήκη που πέρασα και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ με αυτά τα νέα τα παιδιά. Ας πάμε λοιπόν στην αλλαγή και ας αλλάξουμε λίγο τον τόνο, και εγώ το χρειάζομαι. Οραματιζόμαστε την αλλαγή, envisioning change, φαντάζει φαντασμαγορικό, καταπληκτικό, όμορφο, δύσκολο, τρομακτικό, ξένο. Ένα μεγάλο μέρος του να οραματιστούμε την αλλαγή και να τη φέρουμε στη ζωή μας είναι ότι είναι κάτι άγνωστο. Πώς όμως από τον οραματισμό πάμε στο να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η αλλαγή, το να κάνουμε αυτό το βήμα, το να βιώσουμε όλο αυτό που οραματιστήκαμε και όλο αυτό που μας έκανε να ξυπνάμε κάθε πρωί και να είμαστε μέσα στην καλή χαρά. Πόσοι από εσάς έχετε πει τη φράση «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω»? Αν θέλετε, μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας.
Πόσοι από εσάς το έχετε πει πάνω από τρεις φορές στη ζωή σας, τι θα γινόταν μεγαλώσω? Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι θα το ξαναπείτε πολλές φορές στη ζωή σας, μέχρι να μεγαλώσετε? Έτσι. Αυτό είναι η αλλαγή, είναι μέρος της ζωής μας. Είναι αυτό που οραματιζόμαστε. Και πάντα σκεφτόμαστε τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης που μας διαχωρίζει από άλλα, από τα ζώα και από άλλου είδους φύση, είναι ότι έχουμε φαντασία. Άρα η φαντασία μας πάει σε μέρη που είτε θέλουμε να πάμε, είτε τα έχουμε δει και τα ονειρευόμαστε και θέλουμε να τα φτάσουμε. Εγώ έχω βρει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ότι κάτι που μου έχει βοηθήσει και κάτι που με έχει φέρει πιο κοντά σε αυτό το όνειρο και το όραμα είναι η επανάληψη. Είναι η επανάληψη πράξεων που με έφεραν στην επιτυχία. Είναι η συνειδητοποίηση του να σταματήσω να επαναλαμβάνω πράξεις που με σταματούσαν από την επιτυχία. Ίσως αυτό ήταν το πιο δύσκολο και είναι το πιο δύσκολο. Είναι η επανάληψη σκέψεων, συναισθημάτων και πράξεων που ίσως δεν τα είχα κάνει εγώ ή δεν τα είχα σκεφτεί εγώ, αλλά έχουν εντυπωθεί στο υποσυνείδητό μου από ιστορικά αφηγήματα, οικογενειακά αφηγήματα, αφηγήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας και καθόρισαν πάρα πολύ του ποια είμαι και ποια θέλω να γίνω. Τι σημαίνει επανάληψη? Σήμερα θα εστιάσουμε. Σημαίνει ότι μπορείς να πεις κάτι ξανά, σημαίνει ότι μπορείς να επαναλάβεις κάτι από τη μνήμη σου ή σημαίνει ότι μπορείς να πεις κάτι τώρα και να ξαναπείς κάτι τώρα και να ξαναπείς κάτι τώρα. Συνεχόμενη επανάληψη. Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για ένα κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι που δεν ξέρω αν ξέρετε ποια είναι. Αν σας λέει κάτι, ναι ή όχι. Ξαναρωτήσω. Ναι ή όχι. Ωραία. Να σας πω την ιστορία αυτού του μικρού κοριτσιού. Γεννήθηκε το 1907. Μεγάλωσε σε μία χρωματιστή πόλη και το όνειρό της ήταν να γίνει γιατρός. Καθώς λοιπόν μεγάλωνε, προσπαθούσε να διαβάσει, να είναι πολύ καλή μαθήτρια, ταυτόχρονα είχε και μία πολύ καλλιτεχνική φύση. Αυτό το κορίτσι λοιπόν έσπασε κάθε στερεότυπο στη ζωή της, θα μάθουμε σε λίγο γιατί. Έγινε μαθήτρια. Πήγε στο σχολείο, συνέχισε την τέχνη της, συνέχισε τα μαθήματά της θέλοντας να γίνει γιατρός. Όμως, στα 18 της, είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Αυτό το ατύχημα την καθήλωσε για 6 μήνες στο κρεβάτι. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε εκεί. Οραματιζόταν την αλλαγή της ζωής της. Βίωνε την αλλαγή στη ζωή της και δεν σταμάτησε ποτέ να κοιτάει το μέλλον. Μήπως έχουμε καταλάβει καθόλου? Wow! Αυτή είναι η Φρίντα Κάλλο. Πολύ καλά το είπατε. Μια γυναίκα με καταπληκτικό όραμα, με αντίξωες συνθήκες της ζωής της, με δύναμη και πάθος να αγκαλιάσει την αλλαγή, να οραματιστεί το μέλλον και να πρεσβεύσει ιδανικά που στην εποχή της φάνταζαν πολύ ξένα, πολύ άγνωστα. Αλλά έχει τη δύναμη να οραματιστεί την ισότητα των φύλων, την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, την ισότητα όλων των ανθρώπων στο Μεξικό τότε. Όταν λοιπόν της συνέβη το τρομερό ατύχημα, το οποίο όχι μόνο την καθήλωσε στα 18 της, αλλά και στα υπόλοιπα της χρόνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, είπε το εξής: τι να τα κάνω τα πόδια, αφού έχω φτερά να πετάξω. Και θα μου πείτε, πολύ εύκολα το λέω εγώ αυτό, και ναι, πολύ εύκολα το λέω, δυστυχώς, αλλά ένας τέτοιος άνθρωπος αποτελεί έμπνευση. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σου δείξει ότι η αλλαγή υπάρχει, η αλλαγή μπορεί να σε πάει εκεί που θες και η επανάληψη των πραγμάτων που κάνεις καλά μπορούν να σε φέρουν στην επιτυχία. Αλλά και το να σταματήσεις πράγματα, σκέψεις και συναισθήματα που δεν σε κάνουν καλά, επίσης σε πάει στην επιτυχία. Άρα, και ένα λίγο πιο τεχνικό slide, άρα τι λέμε, ότι μεταξύ του οραματισμού της αλλαγής και του να γίνουμε η αλλαγή,
υπάρχουν κάποια στάδια και τα στάδια είναι, βασίζονται στην επανάληψη. Επανάληψη των σκέψεων, επανάληψη των συναισθημάτων και επανάληψη των πράξεων. Είναι δύσκολο να επιλέξουμε, είναι δύσκολο να επαναλάβουμε. Πιο δύσκολο είναι να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα που μας κάνουν κακό. Πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Συνήθειες που αποκτήσαμε και επαναλάβαμε πολλά χρόνια, είτε άθελά μας, είτε ασυνείδητα. Η συνειδητοποίηση μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα, σήμερα, αν μπορώ να σας παροτρύνω με την σύντομη ομιλία, επιλέξτε τις σκέψεις σας. Είναι πολύ σημαντικό. Και μπορούμε να πούμε ότι, μα καλά τα λες τώρα εσύ, να επιλέξω τη σκέψη μου και, ξέρετε, φρούφρου και αρώματα, με εμένα μου συμβαίνει εκείνο, με εμένα μου συμβαίνει το άλλο. Έτσι, με την ταπεινή μου εμπειρία, πάντα μας συμβαίνει κάτι. Πάντα μας ερχόμαστε μπροστά από δυσκολίες, μπροστά από ευκαιρίες, μπροστά από ιδέες. Το να επιλέξουμε όπως θα σκεφτούμε για αυτές είναι βασικό το πώς καθορίζουμε την καθημερινότητά μας. Το να επιλέξουμε πώς νιώθουμε είναι πολύ σημαντικό. Το να επιλέξουμε να βιώσουμε τη θλίψη και να μην την ξεχάσουμε, να μην την βάλουμε κάτω από το χαλάκι. Το να επιλέξουμε να γελάσουμε με όλη μας την ψυχή. Το να επιλέξουμε να αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή. Αλλά και το να επιλέξουμε να στεναχωρηθούμε. Είναι σημαντικό. Επίσης, το να επιλέξουμε πόσες φορές θα στεναχωρηθούμε ή πόσες φορές θα γελάσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς η ψυχοσύνθεσή μας μας οδηγεί στο να αρωματιζόμαστε, αλλά και να γινόμαστε η αλλαγή. Και μετά έρχονται οι πράξεις, το δύσκολο κομμάτι. Γιατί είναι εύκολο να οραματιστείς, είναι εύκολο να φανταστείς, δεν είναι τόσο εύκολο να νιώσεις, αλλά είναι λίγο πιο εύκολο από το να σηκωθείς το πρωί και να πεις «Όχι, εγώ θα πάω απέναντι στο κύμα, απέναντι σε όσους μου λένε «Δεν μπορείς, είσαι πολύ μικρή». Μα πώς θα τα καταφέρεις, 5.000 γυναίκες, τι λες, είσαι τρελή». Αυτό το «είσαι τρελή» το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να τα ακούω τώρα που λέω 5 εκατομμύρια γυναίκες. Και να, που αυτή η τρέλα, αυτή η επιμονή, αυτή η επανάληψη, αυτή η εσωτερική σκέψη μας έχει φέρει σήμερα, στην μίχοχό του σήμερα, να έχει στηρίξει 31.000 γυναίκες και να έχουμε εμείς την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να έχουμε γνωρίσει αρκετές από αυτές και να μας δείχνουν τα μονοπάτια της ζωής. Τι μας έφερε εκεί? Μας έφερε εκεί η δέσμευση. Είχαμε ένα όραμα και δεσμευτήκαμε σε αυτό. Και εγώ και η ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό να βγεις και να πεις «Εμείς θα στηρίξουμε 5 εκατομμύρια γυναίκες». Θέλει θάρρος. Πολλοί θα σε πούνε τρελή, όπως σας είπα. Πολλοί θα πούνε ότι δεν γίνεται. Πού θα βρεις 5 εκατομμύρια γυναίκες, πού θα βρεις τα λεφτά να το κάνεις? Είναι πολύ όμως σημαντικό να βγεις και να το πεις. Γιατί λέγοντάς το, το λες και στον εαυτό σου. Συνεχίζεις κάθε μέρα να κρατάς αυτό το όραμα ψηλά. Και μετά πάμε ξανά στην επανάληψη. Ξυπνάς κάθε πρωί, κάνεις μία επαναληπτική, κάνεις μία δράση, σου πετυχαίνει, την ξαναεπαναλαμβάνεις. Αποτυχαίνει, την επαναλαμβάνεις με έναν άλλο τρόπο. Η αποτυχία είναι σύνηθες φαινόμενο στην πορεία της ζωής μας, ολονών. Όχι μόνο αυτών που μπορούν να λένε ότι πέτυχαν ή γίνανε διάσημοι, γνωστοί ή οτιδήποτε. Η αποτυχία είναι πολύ καθημερινό πράγμα. Εγώ να σας πω, εχθές ήμουνα στο σπίτι μου, μόλις είχα γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη και έπεσα, σκοτώθηκα. Δηλαδή, πονάω εδώ, έπεσα στο ίσιωμα. Ήτανε ένα καμπανάκι για να μου θυμίσει ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα καλά και τέλεια. Πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα. Απέτυχα κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα μπορούσα να χτυπήσει και να μην είμαι εδώ σήμερα. Τη χτύπησα πολύ, έχω να σας πω. Αλλά για να μην σας κουράζω άλλο, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το να αρωματιστούμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε, ξεκινάει από μέσα μας. Ξεκινάει από το να αντιμετωπίσουμε
τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας πράξεις, τις δικές μας σκέψεις, να τις επαναλάβουμε ή να σταματήσουμε την επανάληψη. Είναι τόσο δύσκολο, τόσο σημαντικό, αλλά και τόσο αποτελεσματικό το να κοιτάξουμε πραγματικά μέσα στην ψυχή μας, το μυαλό μας και την καρδιά μας και να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Μόλις το βρούμε, να το φανταστούμε. Γιατί είναι πολύ ωραίο να οραματιστείς. Να βάζετε τον εαυτό σας, να κλείνετε τα μάτια σας και να περπατάτε το μέλλον σας. Να νιώθετε σαν να περπατάτε μέσα σε αυτό. Εικόνες, άνθρωποι, συναισθήματα θα εμφανίζονται μπροστά σας. Αν μπορέσετε να το περπατήσετε και κάνετε λίγες μικρές πράξεις επανάληψης κάθε μέρα, είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρετε και θα φτάσετε κάποια μέρα να έχετε αυτό που πριν μερικά χρόνια φανταστήκατε. Έτσι, κλείνοντας, να πω ότι νιώθω πολύ ευλογημένη που μετά από 10 χρόνια μη χωχώ, έχω την δυνατότητα να έχω γνωρίσει τόσους απίστευτους ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, σε αυτή την πορεία, που θέλουν να δουν την αλλαγή στον κόσμο μας, θέλουν να φέρουν την ισότητα και να δημιουργήσουν συνθήκες για όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, ελευθερίας, ζωίας, αγάπης, ειρήνης. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί μέσα από όλη αυτή την πορεία έχω καταφέρει να δω τον κόσμο και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι που οραματίζονται την αλλαγή και μαζί μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μακριά, όπως αυτά τα νέα τα παιδιά που θα τα ξαναευχαριστήσω για όλη τη συμβολή που έχουν στον τόπο, εδώ, στην Τρίπολη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.